Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα εκείνα που θα στελεχώσουν τη δημοτική κίνηση πολίτες για τη Ξάνθη στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, αφού η λίστα με τους υποψηφίους έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εκείνο που ξεκαθαρίζει εκπρόσωπος τύπου της παράταξης του Νίκου Ανταμπούφη είναι πως η κίνηση αυτή έχει έναν σταθερό πυρήνα και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς και όχι μόνο. Οι διαδικασίες είναι ανοιχτές. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Σχεδόν έχει κλείσει ο συνδυασμός, αλλά θα περιμένετε κι εσείς όταν ο επικεφαλής μας καλέσει για την παρουσίαση. Δεν έχει να κάνει με δημοκρατική αριστερά, με συνασπισμό, με ΠΑΣΟΚ, με Νέα Δημοκρατία, με ΚΚΕ, δεν έχει να κάνει με κόμματα. Είναι μια δημοτική κίνηση η οποία έχει συνέχεια. Πάντα συνεδρίαζε και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας, της προηγούμενης τετραετίας. Έχει μια σταθερή πορεία. Δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις τις άλλες. Σε ό,τι αφορά στη στάση της παράταξης σε περίπτωση που υπάρξει και δεύτερη Κυριακή, αυτή σύμφωνα με την κυρία Παπαϊώνα εξαρτάται από τον επικεφαλής της, αν και για την ώρα, εκείνο που τους απασχολεί είναι η πρώτη Κυριακή και η ως το δυνατόν καλύτερη παρουσία τους και φυσικά η εκλογή ως το δυνατόν περισσότερων δημοτικών συμβούλων.